Σήμερα στη συχνότητα του 984 θα έχουμε τον προεκλογικό φάκελο και θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο φιλοξενούμενο και επικεφαλής ενός κόμματος που όλοι λένε ότι έκανε την έκπληξη εκλογές της 21ης Μαΐου. Δεν μπήκε στη Βουλή για ελάχιστες ψήφους. Άλλωστε οι 172.000 και πλέον σταυροί που του έδωσαν ένα ποσοστό 2,9% έγινε από την επομένη αντικείμενο προς έρευνα. Είναι ο επικεφαλής λοιπόν του κινήματος Νίκη, Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα, ο κύριος Νατσιός στη συχνότητα. Καλημέρα κύριε Νατσιέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι υποχρέωση κύριε Νατσιέ, στα πλαίσια των προεκλογικών κινήσεων, όσο το δυνατόν περισσότεροι να μιλήσουν και σε αυτό το ραδιόφωνο αυτό συμβαίνει. Θέλω να ξεκινήσω όμως ρωτώντας σας αυτό που αν θέλετε θα έπρεπε να είναι το πρώτο λογικό ερώτημα. Εσείς, και όταν λέω εσείς όχι εσείς προσωπικά, τι ακριβώς ζητάτε θέλοντας την ψήφο των Ελλήνων για να μπείτε στη Βουλή? Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, έχουμε σηκώσει ψηλά δύο σημαίες, οι οποίες είναι οι εξής. Έχουμε ένα σύνθημα μάλλον, το οποίο προτάσουμε, τούτη τη δύσκολη εποχή που διέρχεται η πατρίδα μας, χρειάζεται παιδιά και παιδεία. Λέγοντας παιδιά, εννοούμε το υπαρρύθμενα εθνικό πρόβλημα, που είναι το δημογραφικό, και λέγοντας παιδιά, εννοούμε το πρόβλημα της παιδείας. Βλέπουμε στην προεκλογική εκστρατεία τους ενδυνάμει πρωθυπουργούς, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να μην μιλάνε για αυτά τα θέματα, να μην τα προβάλλουν. Γιατί ματαιοπονούμε, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, αν δεν ξεκινήσουμε από τις βάσεις, τα ριζιμιά λιθάρια που λέτε στην Κρήτη, του λαού μας και του έθνους μας. Ξέρετε πολύ καλύτερα ότι μέσος όρος σήμερα γονιμότητας μια Ελληνίδα μάλλον είναι το 1,3 παιδιά, και αν συνεχιστεί αυτή η δημογραφική απίσχνανση, κατάρρευση, μαθηματικώς οδηγούμαστε, θα έλεγα, σε ιστορική ευθανασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσος όρος ηλικίας σήμερα των Ελλήνων είναι τα 47,5 έτη, λαμβάνοντας δεύτερον υπόψη ότι έχουν εκπατριστεί τα 10 χρόνια της μνημονιακής φρίκης 700.000, ίσως δεν ξέρουμε πόσοι Έλληνες, κυρίως νέα παιδιά, μια κανονική λαιλασία εγκεφάλων. Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο αναφέρεται στην παιδεία, την οποία υπηρέτησα ως μάχημος δάσκαλος, με την κοιμωλία στο χέρι θα έλεγα, το πρόβλημα της παιδείας, την οποία την ονομάζω απροκάλυπτα παιδομάζωμα. Δεν έχουμε σήμερα μια παιδεία, ανθρωποποιώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, την ελληνική παιδεία, η οποία στα πέρατα της οικουμένης έχει φτάσει, και το λέω έτσι με πολύ σεβασμό σε όλους τους λαούς, αλλά έχουμε ένα ύπουλο, καλά καρικευμένο παιδομάζωμα. Και μπορώ να το αποδείξω αυτό με 2-3 παραδείγματα. Γιατί είναι παιδομάζωμα? Γιατί ματαιοπονούμε αν δεν ασχολούμαστε με το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί κακά τα ψέματα, το μέλλον της πατρίδας μας κρίνεται πρώτα μέσα στα σπίτια μας, εννοώντας την ελληνική οικογένεια, και δευτερευόντως, κύριε Σαχίνη, το μέλλον της πατρίδας κρίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Εγώ όταν είχα απέναντί μου παιδιά, δεν έβλεπα μόνο μαθητές. Στα πρόσωπά τους αντίκριζα τον αυριανό δημοσιογράφο, τον αυριανό δάσκαλο, τον αυριανό αστυνομικό, τον αυριανό γεωργό. Με λίγα λόγια, εν ολίγης, έβλεπα τον αυριανό Έλληνα, την αυριανή Ελληνίδα. Τα παιδιά οφείλουμε να τα οπλίσουμε, γιατί έχουμε αυτά τα καλούδια στο πατρογονικό μας κελάρι, την πνευματική μας, θα έλεγα, σειρμαγιά, να τα οπλίσουμε με τα πνευματικά αντισώματα που προσφέρει η παράδοσή μας. Πράγμα που τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται, γι' αυτό έχω να γρέψει τα παιδιά μας. Είναι δυνατόν να ακούμε ειδήσεις του τύπου συμμορίες ανηλίκων λιμένονται για τις βιοπραγίες που συμβαίνουν σε ηλικίες που ήταν κάποτε αδιανόητο δημοτικού σχολείου, και να μην τρομάζουμε και να μην είναι θέμα αυτό? Εγώ θα περίμενα στις τηλεμαχίες, στην τηλεμαχία, να ρωτηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Για πέστε μας, τι συμβαίνει, γιατί αγρίεψαν τα παιδιά μας? Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση που οφείλουμε όλοι να απαντήσουμε. Κύριε Νατσιέ, θέλω να σας ρωτήσω, θέτετε λοιπόν δημογραφικό και παιδεία ως μείζονες άξονες. Θα σας πει όμως κάποιος ότι και για τα δύο αυτό που χρειάζεται είναι χρήμα, οικονομία. Και το ερώτημα είναι, στα καυτά ζητήματα της οικονομίας, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό με όρους, με όρους βιωσιμότητας, αλλά και το ζήτημα της παιδείας επίσης με όρους βιωσιμότητας, πώς τοποθετήστε, με ποιους είστε και με ποιους δεν είστε? Τι λέτε για την ακρίβεια και τη φτώχεια,
Τι λέτε για τα ζητήματα από την ενέργεια μέχρι τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας? Φέρουμε πάλι στο κέντρο, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, τον άνθρωπο. Όλα έχουν σχέση με τον άνθρωπο, το πρόσωπο δηλαδή. Εγώ θέλω να ρωτήσω, είναι φιλολογικό το ερώτημα. Αν είχαμε τα τελευταία 30-40 χρόνια, που εγώ έχω συνείδηση του κόσμου, ας πούμε, 50 χρόνια, ανθρώπους οι οποίοι ήταν έντιμοι, απόλυτα έντιμοι άνθρωποι, ήταν εργατικοί, ήταν φιλότιμοι άνθρωποι, θα είχαμε οδηγηθεί σε αυτή την οικονομική φρίκη που βιώνει σήμερα ο λαός μας? Να το καταλάβουμε καλύτερα. Λέει κάπου ο Παλαμάς, σχολείων ίσον δάσκαλους, και το λέω έτσι παραστατικώς. Δώσε μου 5 δασκάλους, χωρίς να τους δώσω τα υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε όλοι σήμερα με τους υπολογιστές και όλα αυτά που περιστοιχίζουν την παιδεία. Να είστε σίγουροι, ακόμη και σε κατακόμβες να τους βάλω τους δασκάλους, οι οποίοι θα έχουν ζήλο, θα έχουν αγάπη στα παιδιά, θα βγάλουν μαθητάρες. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Αναθυμόμαστε όλοι μας, με ευγνωμοσύνη θα έλεγα, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Γιατί ο άνθρωπος κυβερνούσε το λαό πώς? Δίδοντας το παράδειγμά του. Δεν μπορείς να φιλοτιμήσεις το λαό μας, να τον φέρεις δηλαδή και να κάνει και τις θυσίες που απαιτούνται όταν υπάρχει οικονομική δυσκολία, αν εσύ ο ίδιος δεν δώσεις το παράδειγμά σου. Έλεγα η αρχή ένα πολύ σοφό ρητό. Δει τον αγαθόν άρχοντα, εξερχόμενον παυόμενον της αρχής, μη πλουσιότερον αλλά ενδοξότερον γεγονένε. Μεταφράζω. Όταν ένας βγαίνει από την πολιτική, να το πω με απλά λόγια, δεν πρέπει να είναι πλουσιότερος, αλλά ενδοξότερος. Μπορείτε εσείς να μου υποδείξετε, να μου θυμίσετε κάποιον πολιτικό που τα τελευταία χρόνια, αν το συναντήσουμε στο δρόμο εν ζωή, θα του φιλήσουμε το χέρι, να πω, και θα του εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη, την αιωνία του έθνους για την προσφορά του στην πατρίδα? Γιατί δεν διδάσκουν το λαό με το παράδειγμά τους. Δεν μπορείς να μιλάς για λιτότητα, για θυσίες, αν εσύ ο ίδιος ζεις μέσα στην κλειδί και μέσα στα πούπουλα. Και να πω και κάτι, όλα αυτά τα προβλήματα, πάλι θα το συνδέσω με τα προηγούμενα, και του πρωτογενούς τομέα και των συντάξεων και της κοινωνικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας, θα λυθούν μόνο αν λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Θέλει πολιτική βούληση. Αν στους δρόμους των ελληνικών πόλεων και των χωριών, κύριε Σαχίνη, ξαναακουστούν γέλια και παιχνίδια παιδιών, και το χαμόγελο και η ελπίδα θα γεννηθεί στα πρόσωπα των Ελλήνων, και βέβαια θα έχει μέλλον η πατρίδα μας. Εκεί το προβλήμα, στον άνθρωπο. Δεν έχουν τη βούληση. Μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Ξέρετε, ο Έλληνας τι θέλει, ο απλός πολίτης όπως είμαστε όλοι μας, οικογενειάρχης είμαι κι εγώ. Θέλει το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, το αρχοντικό του, πολύ ωραία το ονόμαζε. Δεν ενδιέφερε, δεν ζούμε σε βίλες, αλλά το σπίτι του καθενός είναι το παλάτι του, είναι το αρχοντικό του, και ένα σχολείο το οποίο να το εμπιστεύεται και να διδάσει στα παιδιά γράμματα, σπουδάματα, θα έλεγα, και το Θεού τα πράγματα. Κύριε Νατσιέ, επειδή έχω 9 λεπτά μέχρι το διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αυτά ακούγονται καλά. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν χρειάζεται, θα σας το πω εντελώς προβοκατόρικα, δεν χρειάζεται να θέσεις υποψηφιότητα για να μπεις στη Βουλή. Μπορείς να τα διατυπώνεις και εσείς έχετε δημόσιο λόγο, δόξα σε ο Θεός, και μια πολύ καλή τηλεοπτική εκπομπή. Το κρίσιμο εδώ, επειδή αναφερθήκατε και στον Καποδίστρια, πράγματι έτσι είναι, με το παράδειγμά του. Αλλά ο Καποδίστριας κοντραρίστηκε με συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, και γι' αυτό στο τέλος τον φάγαν. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι: δημογραφική απίσχναση που είπατε, αλλοτρίωση, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών? Θέλετε να μιλήσετε για τις αιτίες? Ποια είναι η άποψή σας για τα μνημόνια, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οικονομική πολιτική? Να το κάνω και πιο χαρακτηριστικό, αν θέλετε. Τι λέτε εσείς για τους πληστηριασμούς πρώτης κύριας κατοικίας, ναι ή όχι? Το έχω πει ότι όχι, βεβαίως είναι απαράδεκτο, γιατί όπως το είπα πριν, το όνειρο του Έλληνα σήμερα καταδαφίζεται. Γιατί πόσο ο Έλληνας έφτασε στο σημείο, δεν λέω για αυτούς που κάποιοι λίγοι τέλος πάντων είναι οι εκουσίως κακοπληρωτές για ευνόητους λόγους. Εγώ μιλάω για τον μέσο πολίτη. Έτσι, γιατί έφτασε ο Έλληνας να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνειά του? Διότι προηγήθηκε μια μνημονιακή φρίκη και μια οικονομική αφέμαξη. Αυτό το λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση. Έπρεπε να νομοθετήσει, αν υπάρχει πολιτική βούληση, να σωθούν τα σπίτια του λαού. Στο κάτω-κάτω, αγαπητέ μου, πάλι να θυμηθώ τον Καποδίστρια, έλεγε μία φράση του Καποδίστρια. Είναι ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Παλαμβάνω του Καποδίστρια. Δεν πρέπει να υπακούς συνέχεια τους ξένους, να κάνεις κάτι το οποίο θα είναι προς βοήθεια του λαού σου. Αυτό δεν το είδαμε τα τελευταία χρόνια. Άρα, είμαστε κύριε... τα υπάκουα και προσκυνημένα παιδιά, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, κύριε Νατσιέ, ποια είναι η θέση του κόμματός σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το διευθυντήριό της, της ιδιωτικοποίησης, το ευρώ, την οικονομία, το χρέος? Παρακαλώ. Ποια είναι η άποψή σας? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, ξεκίνησε γύρω στο 1950. Οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ονειρεύτηκα μια Ευρώπη εθνών λαών. Κάθε λαός να διατηρεί την ιδιοπροσωπία του και την ταυτότητά του. Εγώ θέλω να ρωτήσω σήμερα ένα 25χρονο παιδί, έχω παιδιά σε τέτοιες ηλικίες, όταν του μιλάς για Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θυμάται και αναθυμάται? Θυμάται το βλοσιρό και στιγνό με ύψιλον πρόσωπο ενός Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, του Σόιμπλε, αν θυμάμαι το όνομά του καλά, ο οποίος με περίσσια σκληρότητα μας κουνούσε το δάχτυ του λαιμά στους Έλληνες και μας απειλούσε ότι δεν θα στείλει την επόμενη δόση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα θέματα της υγείας κτλ. Να βυθιστεί ο λαός μας σε έτη περαιτέρω οικονομική φρίκη. Αυτό είναι το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βλέπει σήμερα ένα μέσο παιδί. Είναι αυτό Ευρώπη? Εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή την Ευρώπη δεν την επιθυμούμε. Δεν είναι Ευρώπη που, όπως είπα, οραματίστηκαν οι ιδρυτές της. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη των εθνών λαών. Κάθε λαός διατηρεί ισότιμα την παρουσία του και όχι να είναι καλώς καρικευμένη σήμερα μια γερμανική καταδυνάστευση, όχι μόνο του ελληνικού λαού, πολλών λαών της Ευρώπης και κυρίως του Νότου. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε βιώσει. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Δεν είπαμε να βγούμε έξω από την Ευρώπη, θα ήταν πάρα πολύ επιπόλαιο. Αλλά όχι αυτή η Ευρώπη, την οποία υπηρετούν έτσι με περισσή, θα έλεγα, υπακοή οι Έλληνες πολιτικοί που κυβερνούν τα τελευταία χρόνια. Θα σας πει όμως κάποιος, κύριε Νατσιά, κύριε Πρόεδρε, ότι λέτε είναι ουτοπικό να πούμε να βγούμε έξω από αυτή την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη Ευρώπη έχει συγκεκριμένους κανόνες, δημοσιονομικούς κανόνες. Και μάλιστα μετά την περίοδο της ελάφρυνσης ή της χαλαρότητας λόγω της πανδημίας επανέρχονται αυτοί οι κανόνες. Τι θα κάνετε λοιπόν, πρακτικά τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, είπα πρώτα θα νομοθετούσες γιατί μπορούν να βρεθούν χρήματα. Εγώ θα σας πω ένα πρόβλημα που όλος ο λόγος σήμερα το μουρμουρίζει και δεν προβάλλεται, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη. Τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια την Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, χρωστούν 800 εκατομμύρια ευρώ. Κάνω λάθος? Συνεχίστε, βεβαίως. Αυτά τα λεφτά γιατί δεν ζητούνται από αυτά τα κόμματα? Γιατί να μην μπουν και σε καθεστώς κόκκινου δανείου, θα έλεγε, και τα μεγάλα αυτά κόμματα και να γίνουν συντηρητικές κατασχέσεις στα περιουσιακά του στοιχεία? Να ένα μέσο με το οποίο μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα. Έκλεισαν, εγώ ζω στη Μακεδονία, Μακεδόν το γένος, έτσι. Έκλεισαν όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μιλάω στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, τα λιγνητορυχεία που παρήγαγαν φθηνό, θα έλεγα, ηλεκτρικό ρεύμα στην πατρίδα μας. Εμείς πάλι προλάβαμε σαν τα πιο καλά και υπάκουα παιδιά, κλείσαμε τις παραγωγικές μονάδες ηλεκτρικού ρεύματος και το ρίξαμε στην πράσινη ανάπτυξη. Όταν έχεις πρόβλημα τεράστιο και βλέπεις να έρχεται η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων που λέει ο ποιητής και οι δυσκολίες, δεν τα κλείνεις. Γιατί σκέφτεσαι και βλέπεις ότι οι Γερμανοί και οι Πολωνοί έχουν μεταθέσει εν ευθέτω χρόνο τις δικές τους αντίστοιχες μονάδες. Γιατί εμείς τόσο υπάκουοι? Να πάλι ένα μέσο εξοικονόμησης χρημάτων. Άρα έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν βλέπουν το μέλλον, αλλά ενεργούν, νομοθετούν, υπακούονται, σε παραλαμβάνω, χωρίς να βάλουν ούτε καν ένα αστερίσκο, σε όσα τους επιτάσσει στα κελέσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, επειδή εδώ έχουμε μία δυναμία, αγαπάμε τους ακροατές μας και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που το επιθυμητό και για σας, με άμεση επαφή. Βεβαίως. Βροχή ερωτημάτων εδώ, πρέπει να το πω. Θα πω ένα τώρα, τα υπόλοιπα μετά τη σύντομη διακοπή που θα κάνουμε. Είναι το εξής ερώτημα. Λέει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Νατσιό. Η χώρα μας, με θεμητό ή αθέμητο τρόπο, καλός ή κακός, μέσω των μνημονίων έχει παραχωρήσει, ίσως και αμετάκλητα, ταμεία και δημόσια περιουσία, υλική και άλλη, σε υπερταμεία και ανεξάρτητες αρχές. Έχει σκοπό ο κύριος Νατσιός, εάν έχει τη δύναμη, να εθνικοποιήσει πάλι όλα αυτά, ίσως και τις τράπεζες? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει τον τόπο, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, αλλά αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, που πιστεύουμε θα μας τιμήσει, και εισέλθουμε την 25η Ιουνίου στη Βουλή, να είναι σίγουρος ο ακροατής σας ότι με στένος, με δυναμισμό, αυτά που λέει και αυτά που λέμε και εμείς θα τα υπερασπιστούμε, υπερασπιζόμενοι κυρίως τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε την πολιτική ως μέσο δόξας και ανάδειξης και δεν ξέρω προς το Θεαθήνη και τι άλλο, αλλά για μας είναι διακονία του λαού. Γιατί είμαστε λαός, είμαστε απλοί άνθρωποι και λέμε πολλές φορές επιτέλους τούτος ο τόπος να κυβερνηθεί από τον απλό κόσμο. Έχουμε την οσυρή εντύπωση, έχει καλλιεργηθεί στο λαό μας, ότι πρέπει να ανήκει σε κάποια οικογένεια, να έχει ζεστάνει τα χέρια σου σε πολιτικά τζάκια. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επιτέλους θα βγουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι από το λαό και βιώνουν τα προβλήματα του λαού. Και εγώ έχω δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας. Και εγώ βιώνω αυτά τα προβλήματα. Και δυσκολεύομαι να πληρώσω και να αποπληρώσω τις δόσεις.
αλλά αυτοί που κυβερνούν δεν τα ξέρουν. Επαναλαμβάνω, είναι μακριά από τα προβλήματα του λαού. Δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματα του λαού μας. Γιατί επαναλαμβάνω, ζουν μέσα στα πούπουλα. Δεν είναι λαός. Κύριε Νατσιέ, πάω στο επόμενο ερώτημα ακροατή που είναι του φίλου του Θάνου. Λέει καλημέρα στον κύριο Νατσιό. Ανήκω ιδεολογικά στον πατριωτικό χώρο. Είμαι άθεος. Συμφωνώ απόλυτα στο δημογραφικό και στην παιδεία που προτάσει ως βασικό πρόβλημα το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Γιατί η παιδεία είναι η βάση για όλα. Αλλά πέρα από εκεί δεν μπορώ να δω κάτι άλλο που θα με πείσει να ψηφίσω το κόμμα Νίκη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή που το βασικότερο πρόβλημα είναι η κρίση και χωρίς να λυθεί αυτό, δεν θα λυθεί το δημογραφικό. Τι έχει να μου πει λοιπόν ο κύριος Νατσιός για την κρίση? Δεν θέλω να ακούσω θεωρίες ότι μπορεί να γίνει αυτό και το άλλο. Θέλω να ακούσω πώς θα γίνει να εξέλθουμε από την κρίση. Όταν λέει κρίση, εννοεί την οικονομική κρίση. Ασφαλώς αυτό εννοεί. Η οποία έχει συμπαρασύρει τα πάντα. Βεβαίως συμφωνώ, αλλά πρέπει πάντοτε να ψάχνουμε τις αιτίες που φτάσαμε στην οικονομική κρίση, κύριε Σακίνη. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να λέω με μαθήσει επεκφυγές. Προσπαθώ να είμαι πάντοτε ειλικρινής, γιατί αυτό έκανα και μέσα σχολική αίθουσα όταν στεκόμουν ενώπιον των παιδιών και μου ρωτούσαν κάτι και δεν το ήξερα και δεν είχα εκεί την ώρα την άμεση λύση ή την απάντηση. Έλεγα, καλά μου παιδιά, θα το μελετήσω εις βάθος και θα σε απαντήσω αύριο. Αλλά επαναλαμβάνω, οι αιτίες ποιες είναι? Είναι τα πρόσωπα. Πρέπει να επαναφέρουμε στο κέντρο το πρόσωπο. Καταλήγουμε όλοι και συμφωνούμε ότι για να φτάσουμε στην οικονομική κρίση, την οικονομική φρίκη, κάποια πρόσωπα απέτυχαν. Εμείς τι κάνουμε? Επαναφέρουμε συνεχώς και συνεχώς τα ίδια πρόσωπα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε τα πρόσωπα. Μόνο τα πρόσωπα, θα σας πει κάποιος, κύριε Νατσιέ, γιατί τόσα χρόνια με τα πολιτευτικά πρόσωπα αλλάζαν. Δεν είναι οι πολιτικές? Μα τα πρόσωπα εφαρμόζουν τις πολιτικές. Προφανώς. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγγνώμη λίγο. Τα δάνεια που πήραν τα δύο, κύριε Νατσιέ, συγγνώμη, για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Παρακαλώ. Και θα έχετε όλο το χρόνο. Προφανώς τα πρόσωπα εφαρμόζουν πολιτικές. Αλλά τελικώς διάφορα πρόσωπα εφαρμόζαν τις ίδιες πολιτικές για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αλλιώς δεν εξηγείται. Βέβαια, αυτό λέμε, ότι αυτές οι εναλλαγές στην εξουσία από τα πρόσωπα που ανακυκλώνονται είναι υπεύθυνα για αυτό που βιώσαμε σήμερα, έτσι. Εγώ, αυτό που με κάνει εντύπωση, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνια, ότι έφυγαν 700.000 Ελληνόπουλα Έλληνες από την πατρίδα μας. Γιατί έφυγαν? Πιάνοντας, θα έλεγα, και τις μύτες τους από τις αναθυμιάσεις που αναδίδει το υπάρχον κομματικό καθεστώς, έτσι. Γιατί είχα να κάνω με τα πρόσωπα, όχι με τις πολιτικές. Αν ρωτήσεις τον μέσο Έλληνα, δεν σου λέει ότι απέτυχε η τάδε πολιτική. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Νατσιέ, για να το καταλάβω. Ναι, τα λένε αυτά, αλλά για να καταλάβω. Δηλαδή, αν κάποιος εφάρμοζε ως πρόσωπο με καλύτερο τρόπο τα μνημόνια, τα παιδιά δεν θα φεύγαν? Δεν μιλάω για, μα για να φτάσουμε στο μνημόνιο. Μα είναι πολιτικές όμως. Υπέκυψαν. Προηγήθηκαν δεκαετίες ανικανότητας και μη σεβασμού στο χρήμα και στην περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν ξέρουμε πόσα έχουν ενθυλακώσει. Κάποτε, κύριε Σακίνη, είχαμε μιλήσει για τη λίστα Λαγκάρντ. Πού είναι αυτά τα χρήματα, γιατί δεν την επαναφέρουμε πάλι στο προσκήνιο? Κάποτε είχε ανοίξει η καταπακτή το καπάκι και από εκεί πάλι πιάναμε τις μύτες από την ανατιμιάζη για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Πού είναι αυτά τα θέματα, γιατί δεν τα επαναφέρουμε πάλι στο προσκήνιο? Κάνω λάθος? Θυμάστε πόσο είχε απασχολεί στο ελληνικό λαό η περίφημη διαβόητη λίστα Λαγκάρντ? Τι έγινε με εκείνα τα χρήματα? 600 δισεκατομμύρια, θυμάμαι, πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκίνησε, περισσότερα χρόνια ξεκίνησε η μνημονιακή φρίκη, όπως την ονομάζω, είχε εντοπιστεί όλη η επικαιρότητα στην λίστα Λαγκάρντ. Ξαφνικά, ως διαμαγείας, κουκουλώθηκε το θέμα και έκλεισε. Γιατί έκλεισε? Μάλιστα. Ο φίλος ο Αντώνης, ένας νέος επιστήμονας που εξακολουθεί να παραμένει στη χώρα, για να πω την αλήθεια, εδώ οι ακροατές του ζητάνε να μην φύγει, γιατί ο άνθρωπος ήθελε να τα βροντίξει. Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ως πολιτικός επιστήμονας, θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Νατσιό, ποιες είναι οι θέσεις του κόμματός του αναφορικά με την εξωτερική πολιτική και την τρέχουσα διεθνή πολιτική, επιγραμματικά. Για παράδειγμα, παγκοσμιοποίηση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, νομισματική ένωση, ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, το τρέχον και το φλέγον ζήτημα σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, το οποίο το διαβάζουμε συνεχώς, είναι το θέμα, η σχέση μας με την Τουρκία. Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, επικεντρωνόμαστε στις θέσεις μας στην Τουρκία. Να πω κάτι. Είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κείμενο, θα καταλάβει ο ακροατής τι εννοώ, ενός Κύπριου ακαδημαϊκού, Ελληνοκύπριου, του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, ένας πολύ σπουδαίος ποιητής, καταγόμενος από την Αμόχωστο, τη σκλαβωμένη Αμόχωστο, ο οποίος είχε πει το εξής σε μια αποστροφή του λόγου του.
Λέω ότι το 1965 περίπου ο νέος τότε, Μακαρίτης πια, πρεσβευτής της Ελλάδος, πήγε στην Άγκυρα, Βύρον Θεοδωρόπουλος, συνάντησε ένα παλέμαχο πρεσβευτή Σουηδό και του είπε: «Άκου, παιδάκι μου, στη συναναστροφή σου με την Τουρκία δεν πρέπει να ξεχνάς τρία πράγματα. Ποια? Πρώτον, λένε συνεχώς ψέματα. Δεύτερον, δεν παραχωρούν τίποτε. Τρίτον, τα θέλουν όλα δικά τους». Ερωτώ εγώ, έχουν μεταβάλει έστω και κεραία οι Τούρκοι αυτή την πολιτική τους? Μπορεί κάποιος να μου πει τα τελευταία 50 χρόνια, από το 1974 που έχουμε συνείδηση του κόσμου, εγώ προσωπικά εννοώ, αν έχουν μετακινηθεί οι Τούρκοι σε κάτι από τις απαιτήσεις τους? Σήμερα τι ακούμε? Ακούμε για πρέσπες του Αιγαίου. Τι εννοούν? Είχα διαβάσει ένα ωραίο κείμενο, έχει δημοσιευθεί και στην Εστία, ότι θα υπάρξει. Πραγματολογικά το ξέρετε ως εκπαιδευτικός. Πραγματολογικά το ξέρετε ως εκπαιδευτικός ότι η έκφραση βεβαίως νοηματοδοτεί, είναι ατυχέστατη όμως, διότι άλλο λίμνη, άλλο θάλασσα. Πρέσπες του Αιγαίου, άλλο λίμνη, άλλο θάλασσα. Ναι, προφανώς και σηματοδοτεί. Ναι. Θα έλεγα στο τι απεργάζονται. Ποια είναι η πρώτη φάκα? Είπαν θα υπογραφεί ένα σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδος-Τουρκίας. Αυτό ακούγεται καλό, εντάξει. Αλλά υπάρχει το δεύτερο τυράκι στη φάκα που λέει ότι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Θα αποσυρθεί η στρατιά του Αιγαίου από τις ακτές της Μικράς Ασίας, η τουρκική εννοώ, και ταυτοχρόνως θα αποσυρθούν από τα ελληνικά νησιά όχι στρατιώτες, αλλά τα έξυπτα πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή τα πολεμικά μέσα αποτροπής που έχει η χώρα μας. Και κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, κύριε Σαχίνη. Σε περίπτωση που ούμι γένιου, έτσι Θεός φυλάξει, συμβεί κάτι. Επιστρέφουν μέσα σε ένα 24ωρο, οι Τούρκοι και η πολεμική τους μηχανή στις ακτές της Μικράς Ασίας, ενώ είναι υπόθεση μηνών να επιστρέψουν στην πατρίδα μας τα όπλα τα οποία έχουμε πάρει από τα νησιά. Μάλιστα. Είναι μια θέση της Τουρκίας, ότι όταν προσέρχεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ναι, η Τουρκία δεν παραχωρεί τίποτε, το ξέρουμε, και εμείς προσερχόμαστε με κάτι να παραχωρήσουμε. Ακόμη και το 99,9% με συγχωρείτε, να κερδίσεις και το 1% να απολέσεις από αυτές τις διαπραγματεύσεις, πάλι απώλεια είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς παραχωρεί η Τουρκία, ποια θα είναι η υποχώρηση της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, που έτσι φαίνεται, έτσι διαβάζουμε, έτσι διαφαίνεται στον ορίζοντα, ποια είναι η υποχώρηση των Τούρκων, τι θα μας δώσουν, να το πω απλολαϊκά, οι Τούρκοι. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι δεν είστε κατά ενός διαλόγου, αλλά αυτός θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σωστά το αντιλαμβάνομαι? Πολύ σωστά, και όπως ήταν η πάγια ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτό το θέμα, το μόνο που συζητάμε με τους Τούρκους είναι η Φαλοκοπίδα και η ΑΟΣ, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ρωτάει άλλος ακροατής, υπό την έννοια αυτή, κύριε Νατσιέ, είστε υπέρ της επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια στη. Βεβαίως. Μάλιστα. Και με την Κύπρο. Μάλιστα. Θυμάστε ο μεγάλος αυτός Έλληνας πολιτικός, ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος μικρός το δέμας μεν, αλλά με μια λιονταρίσια ψυχή, όταν ανακήρυξε την ΑΟΣ, έπεσαν πάνω του όλα τα θεριά να τον φάνε, θα καταστραφεί η Κύπρος, τέλος πάντων, και βλέπουμε σήμερα ότι ο ελληνικός κυπριακός λαός απολαμβάνει, θα έλεγα, τα αποτελέσματα εκείνης της γενναίας αποφάσεως του Μακαρίτη, σπουδαίου Έλληνα Προέδρου της Κύπρου. Άρα θεωρείτε ότι οι όποιες συζητήσεις μετεκλογικά είναι προστιχηματικές και έχουμε βάλει ρότα παραχωρήσεων? Προφανώς, εγώ αυτό βλέπω, ότι όταν συζητάς, επαναλαμβάνω, και εσύ ο άλλος δεν παραχωρεί τίποτε και τα θέλει όλα δικά του, κάτι θα παραχωρείς εσύ. Έχουμε ακόμη και μία χούφτα χώμα, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, δεν μπορείς να παραδώσεις. Εσύ είστε κριτικός, εγώ είμαι Μακεδόνας. Και θυμάμαι ευγνωμοσύνη τους αγώνες των κριτικών οπλαρχηγών του Μακεδονικού Αγώνα. Ξέρετε, από τους τρεις γενικούς αρχηγούς του Μακεδονικού Αγώνα, ο ένας ήταν ο Παύλος Μιλάς, οι άλλοι δύο ήταν κριτικοί. Έτσι, και 3.000 κριτικοί πολέμησαν για τη Μακεδονία μας. Γι' αυτό μας πονάει ιδιαίτερα η προδοσία της Μακεδονίας. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ακόμη δεν έχει κλείσει η πληγή. Από εκείνη ήταν και τέτοιες μέρες, από εκείνη την εθνική μειοδοσία και προδοσία. Ήταν η μεγάλη Παρασκευή της Μακεδονίας μας. Δεν έχει το περιθώριο ο ελληνισμός για άλλους ακροτεριασμούς. Μάλιστα. Ο Θήλος ο Δήμος λέει: κύριε Νατσιέ, αντί να μιλάμε για στραγάλια, το τι χρωστάν τα κόμματα, όχι ότι δεν είναι θέμα, θέλω να σας πω ότι στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το αφορολόγητο για την οικογένεια με παιδί είναι 70.000 ευρώ. Και εκεί η ολιγαρχία πληρώνει πάρα πολλούς φόρους. Και όχι μόνο πάει καλά, πρωτοπορίως χώρα, ως προς την κοινωνική ευτυχία. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να μπει ένας φόρος στο μεγάλο κεφάλαιο όπως στην Κύπρο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, θα μιλήσει κάποιος για τα προνόμια του μεγάλου κεφαλαίου? Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς η Κύπρος έχει και ΦΠΑ 15% αν θυμάμαι. Εδώ και χρόνια, σταθερό ΦΠΑ. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, να έχουμε σταθερό ΦΠΑ. Δεύτερον, ο ΕΦΙ επιτέλους πρέπει να καταργηθεί. Και τρίτον, συμφωνώ απόλυτα με τον ακροατή. Αυτό βέβαια θα παραβίαζε ανοιχτές τήρες αν δεν το υποστήριζα, έτσι. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου? Σας διαβάζω ακριβώς όπως έρχονται ερωτήματα, οπότε μπορεί να σας πηγαίνει από το ένα στο άλλο θέμα, θα επανερχόμαστε. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Νατσιού για παραεκκλησιαστικές οργανώσεις διαστρεβλώνουν την εικόνα της θρησκείας, την προέλευσή τους από τη χουντική μετεμφυλιακή περίοδο, καπελώνουν τη δικούσα εκκλησία, καπελώνουν εκκλησιαστικές οργανώσεις? Καταρχάς η λέξη παρεκκλησιαστικές, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνια, λάθος. Υπάρχουν ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία, έτσι, τα οποία υποβοηθούν, θα έλεγα, το έργο της εκκλησίας. Κανείς δεν μπορεί την εκκλησία να την ξεπεράσει. Και από εκεί και πέρα, κάτι άκουσε για χουντικό και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται μετά από 60 χρόνια, 50-60 χρόνια, να σκεφτόμαστε με λογική μετεφυλιακή, θα έλεγα, ή του 1974. Τα ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία έχουν γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, ούτε σκοτεινά είναι, ούτε σκοταδιστικά είναι, απλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έργο, κοινωνικό έργο, προσφέρουν ιεραποστολές, μαζεύουν τρόφιμα, για παράδειγμα στέλνουν στις εμπερίστατες περιοχές της γης όπου δρούν ορθόδοξοι Έλληνες ιεραπόστολοι, βοηθούν εμπερίστατες οικογένειες στην Ελλάδα. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στους όρους, αν δεν γνωρίζουμε τα πράγματα εκ των έσω. Κύριε Νατσιέ, αυτό δεν σημαίνει, ο κόσμος θα το πει με την απλή, εσείς καλά κάνετε, όπως το αντιλαμβάνετε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκκλησιαστικές, θέλετε να το πούμε, οργανώσεις οι οποίες δεν λειτουργούν και δεν εχθρεύονται το σχήμα. Να σας πω, ας πούμε, δεν υπάρχουν οργανώσεις που κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Κρήτη εκεί υπάγεται απευθείας, ως πληγέντα από τον οικουμενισμό. Δεν καταγγέλουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη για οικουμενισμό? Αυτές λειτουργούν, δεν λειτουργούν με άλλους όρους? Δεν υπάρχουν οργανώσεις που λένε ότι κακώς προχωρήσαμε στην αυτοκεφαλία της Εκκλησίας Ουκρανίας? Δεν είναι αντίθετες λοιπόν με βάση αυτό που είπατε προηγουμένως στο γράμμα και το πνεύμα της δικού σας? Να γίνετε πιο συγκεκριμένος για ποια εκκλησιαστική, δεν ξέρω ποια οργάνωση αναφέρεστε, γιατί γενικά αν λέμε κάτι υπάρχουν, ποιες είναι αυτές? Καταρχάς για να μπορέσεις να πω κάτι, γιατί έχω και τη θεολογική ιδιότητα, για να μπορέσεις να κρίνεις το Πατριαρχείο οτιδήποτε, εγώ μακράν από εμάς τέτοια πράγματα, το έχουμε πει ότι η ιεροκατηγορία καταρχάς είναι αμάρτημα, πρέπει να έχεις ένα θεσμικό ρόλο. Το να βγει τώρα ανασιός και να εγκαλεί ή να κατακρίνει ή να επαναφέρει, με ποιο θεσμικό ρόλο θα μιλήσω εγώ, τι είμαι? Οποιοδήποτε άνθρωπος σήμερα μπορεί να βγει δημοσίως, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί είναι μακράν από μισό λεπτό, κύριε Νατσιέ, εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Και προφανώς αυτοί που στέλνουν εδώ τα μηνύματα έχουν και αυτοί υπόψη τους. Αλλά με την ίδια λογική δεν ασκώ κριτική ή δεν ψάχνω με τι συμβαίνει και στον χώρο των εκκλησιαστικών οργανώσεων, προφανώς όχι όλων, δεν φαντάζομαι ότι εννοούν αυτό εδώ. Τότε με την ίδια λογική, γιατί να ασκήσουμε κριτική σε αρχηγούς κομμάτων για τα λεφτά που χρωστάνε, αν δεν έχουμε θεσμικό ρόλο? Δεν πάει έτσι όμως. Άλλο το κράτος και άλλο η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένας πανάρχιος θεσμός. Η Εκκλησία προσφέρει αγιασμό και όχι μολυσμό. Εγώ όταν μιλάω για Εκκλησία, αγαπητέ μου, να το διευκρινίσω, αρχηγός ο Χριστός και μέλη της Εκκλησίας είναι όλοι. Εμείς είμαστε τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Έτσι, αυτό σημαίνει Εκκλησία. Τώρα, αν τα πρόσωπα, η ιεραρχία κάνει κάποια λάθη, δεν είμαι εγώ προσωπικά, γιατί μίλησα για ιεροκατηγορία, που θα καταγγείλω και θα μιλήσω εις βάρος της Εκκλησίας. Μακρά να πούμε τέτοια σχέση. Έτσι. Ο Δημήτρης λέει, κύριε Νατσιέ, κόμματα... Με τον οικουμενισμό ξέρω τι εννοώ. Βεβαίως ο οικουμενισμός έτσι, είναι κατά τους, ο Άγιος Νεκτάριος και όλοι οι νεότεροι άγιοι της Εκκλησίας μας τον έχουν καταδικάζει. Στοιχίζουμε κι εγώ, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, να προβάλλουμε κείμενα και λόγια των Αγίων της Εκκλησίας μας και όχι δικά μας, γιατί πολλές φορές υπάρχει μέσα στα λόγια μας και το μένος και η ακατάστατη στάση.
Μάλιστα. Τι λέει ο Άγιος Παΐσιος, τι λέει ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ό,τι λένε οι Άγιοι, λέω κι εγώ. Και εγώ αυτή την τακτική ακολουθώ. Εγώ ρώτησα άλλο, κύριε Νάτσικε, ευθέως συμμερίζεστε απόψεις ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο διέπεται από οικουμενισμό? Αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν αυτές οι απόψεις που εγκαλούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο για οικουμενισμό. Το συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να μου πούν αυτές οι απόψεις ποιες είναι, ποιανού είναι. Είναι καταδικασμένο το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης από σύνοδο για να μπορέσει να κατηγορήσει? Άρα δεν τη συμμερίζεστε. Αυτό σας ρωτάει εδώ πέρα ο κόσμος. Δεν τη συμμερίζεστε. Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, λέω κάτι πολύ διαφορετικό και το οποίο. Τώρα εδώ απαντάτε πολιτικάντικα, θα το πω, κύριε Νατσιέ μου. Ή το συμμερίζεστε ή δεν το συμμερίζεστε. Δεν το συμμερίζομαι, δεν ισχύει αυτό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ή το συμμερίζομαι. Για να μου ξαναπείτε την ερώτηση. Υπάρχουν οργανώσεις και πρόσωπα που κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι διέπεται από οικουμενισμό. Και ο Πατριάρχης. Το συμμερίζεστε? Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, δεν συμμερίζομαι και δεν ταυτίζομαι με πρόσωπα. Αν υπήρχε μια καταδίκη από σύνοδο της Εκκλησίας μας, τότε θα μπορούσε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ευθεία απάντηση. Ο Δημήτρης λέει εδώ, κύριε Γνατσιέ, κόμματα που λένε ότι δεν έχουν την ψευδέστηση ότι θα γίνουν κυβέρνηση και ζητούν την ψήφο του λαού για να λένε τα ίδια που λένε τώρα και εντός Βουλής, μήπως είναι δεκανίκια του συστήματος και βαλβίδες εκτόνωσης της οργής του λαού? Αυτό ανατρέπει τη δημοκρατία. Άρα πρέπει να αφήσουμε πεδίο ελεύθερο σε ένα κόμμα να παίρνει 80% και εμείς θα κάνουμε μακροβούτια στους καναπέδες μας. Όχι, αγαπητέ μου. Πρέπει να υπάρχει θεσμικό ανάγχωμα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Και είναι, αυτή την εποχή τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το έχει υποθεί, το έχω ακούσει, ότι δεν πάμε σε μια αυτοδυναμία, πάμε σε μια παντοδυναμία. Η έλλειψη αξιόπιστης και δυναμικής αντιπολιτεύσεως είναι πληγή για τη δημοκρατία. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ακροατής σας. Πρέπει να υπάρχουν φωνές με δυναμισμό, με στένος, με εγκυρότητα, με τιμιότητα και αξιοπρέπεια, οι οποίες θα υπερασπίζονται και το λαό μας και θα αποκαλύπτουν ό,τι κακό απεργάζεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση εις βάρος του λαού. Μάλιστα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα? Πούμε, πάρτε την εξουσία άλλα 10 χρόνια, γιατί έχετε τώρα το λαό μαζί σας? Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Άλλος φίλος ρωτάει εδώ, να το κάνω λίγο πιο πρακτικό το ερώτημα. Καταρχάς λέει να πείτε στον κύριο Νατσιό ότι οι κάλπες είναι άδειες μέχρι την Κυριακή και ο πολίτης θα αποφασίσει. Λοιπόν, ας υποθέσουμε όμως ότι ο κύριος Νατσιός γίνεται πρωθυπουργός, παρά τα όσα πιστεύει ο ίδιος ότι για την ώρα δεν έχει τέτοιο στόχο. Και αποφασίζει. Αποφασίζει έως 12 ναυτικά μίλια την επέκταση των χωρικών υδάτων. Η Τουρκία κηρύσσει πόλεμο στη χώρα και οι ξένες μεγάλες δυνάμεις μας βάζουν χέρι να μην συνεχίσουμε την απόφαση αυτή. Τι θα έκανε? Όταν ο Τάσο Παπαδόπουλος, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, κήρυξε τα 12, κήρυξε την ΑΟΣ, έγινε κάτι? Έχουμε ένα προηγούμενο ιστορικό, έτσι. Έγινε κάτι κακό? Δεν απολαμβάνω σήμερα ο κυπριακός λαός τα υγιή αποτελέσματα εκείνης αποφάσεως? Εγώ καλύτερα να κοιτάμε πίσω και να παίρνουμε παραδείγματα και να διδασκόμαστε κι εμείς από αποφάσεις και μάλιστα Ελλήνων πολιτικών, γιατί η ιστορία διδάσκει ότι κανείς δεν διδάσκεται προφανώς από αυτήν. Αυτό βλέπω σήμερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση μου. Ο Κώστας λέει, αν η νίκη είναι εντός Βουλής, θα επιχειρήσει μαζί με άλλα κόμματα να φέρει ως πρώτο νομοσχέδιο την προστασία της πρώτης κατοικίας? Σαφώς. Αυτό είναι πρωτεύουσα για μας, έτσι. Είπαμε, ο Έλληνας τι θέλει? Θέλει ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι του, το αρχοντικό του, όπως ωραία το λέγανε οι παππούδες μας. Και όταν έλεγαν αρχοντικό, δεν έλεγαν τίποτε βίλες, δεν μένουμε σε βίλες. Το σπίτι που με υδρότα και με αίμα έκτισαν. Και τι άλλο θέλει ο μέσος Έλληνας πολίτης? Ένα σχολείο στο οποίο θα πηγαίνουν τα παιδιά του και θα μεθαίνουν τα γερά ελληνικά γράμματα. Αυτό είναι το όνειρο όλων των Ελλήνων, πιστεύω. Είστε υπέρ του δημόσιου συστήματος στην εκπαίδευση και στην υγεία? Κοιτάξτε, απροκάλυπτα για τα θέματα της υγείας πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Εννοείται και πρέπει να διαφυλαχθεί, γιατί ακούσαμε και για καινοτόμο σύνταγμα προς το παρόν, να διαφυλαχθεί ως κόρυνο οφθαλμού, θα έλεγα, το υπάρχουν σύνταγμα. Νομίζω απαντώ. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν είστε υπέρ. Γιατί ελοχεύουν και εδώ κοράκια, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη. Τι εννοείται? Ξέρω ότι εννοείται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Έτσι, γιατί αν το δούμε, δάσκαλος είμαι, ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Επειδή ζούμε σε ένα κανιβαλικό καθεστώς σήμερα με τις νεοφιλελεύθερες αυτές πολιτικές και όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει, αν γίνει, ακούγεται πολύ καλό να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και εμένα μου ακούγεται καλό, να μην φεύγουν και τα παιδιά μας στο εξωτερικό, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, έχω την αίσθηση ότι
αν γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία προφανώς θα ζητούν και ανάλογα οικονομικά ανταλλάγματα από τους γονείς, θα έχουμε καθαρά μια παιδεία για τον ευκατάστατο των Ελλήνων και τα παιδιά του απλού κόσμου δεν ξέρω και εγώ που θα πηγαίνουν. Προς το παρόν, το εννοώ αυτό προς το παρόν, κατανοητός νομίζω είμαι, ας διατηρηθεί το Σύνταγμα ως έχει. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στον κύριο Νατσιό. Αν κατάλαβα καλά, στην κεντρική προεκλογική ομιλία χθες του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, η αιχμή ντεμεκ πιστή και ντεμεκ πατριώτες απευθυνόταν και στο κόμμα του. Τι απαντά? Σαφέστατο, μόνο στο κόμμα μας. Καταρχάς δεν μ' άρεσε η χρησιμοποίηση της, είχα χρόνια την ακούσω, η χρησιμοποίηση της λέξης ντεμεκ, έτσι, η τουρκική λέξη που σημαίνει δίθεν. Εντάξει, δάνειο είναι αυτό. Εντάξει. Όχι, το λέω έτσι, εντάξει, ναι, ένα σχολιασμό κάνω, έτσι αστειευόμενος. Ναι, δίθεν πιστοί, δίθεν πατριώτες, ναι. Τι απαντάτε? Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, από την επομένη των εκλογών, αν και εμείς επιλέξαμε να σιωπήσουμε, καιρός του Λαλήν και καιρός του Σιωπάν που λέμε, έγινε μια επίθεση έτσι απροκάλυπτη πολεμική κατά της νίκης, από ποικιλόνιμους θα έλεγα έτσι, ποικιλόνιμες πηγές, όπου το κεντρικό σύνθημα ήταν είμαστε χριστέμποροι, εργαλειοποιούμε την πίστη. Ξέρετε, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς που μας προσάπτουν αυτή την κατηγορία, ότι για μας και την νίκη και εμένα προσωπικά, η πίστη δεν είναι μια ατομική θρησκευτική υπόθεση, ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος, μια μισή ώρα κάθε εβδομάδα. Για μας είναι βίωμα, ζωή εξαπαλών ονίκων, εκ χιλίας μητρός. Εγώ είμαι μεγάλος σε ένα σπίτι, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, στα Πιέρια, όπου η μητέρα μου, αυτές οι εικόνες είναι εντυπωμένες ανεξίτηλα στη μνήμη μου, είχε αναμένο κατήλι μπροστά στα εικονίσματα της Παναγίας, θυμιάτιζε κάθε πρωί το σπίτι μας και μας έπαινε κάθε Κυριακή, πολύ την οικογένεια κατάγουμε, και μας πήγαινε στην εκκλησία να κοινωνήσουμε. Αυτό το βίωμα, αυτή τη ζωή, τη συνεχίζουμε και τώρα που γίναμε και εμείς οικογενειάρχοι. Ωραία, δικαίωμά σας αυτό. Δεν διαφημίζουμε καμία πίστη. Δεν είμαστε χριστέμποροι. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι δεν ζουν μυστηριακά, δεν βιώνουν την πίστη, δεν έχουν ορθοπραξία. Τι σημαίνει να είσαι πιστός χριστιανός ορθόδοξος. Λέει εδώ, ακούγοντάς σας ο Βασίλης, αυτό σημαίνει ότι γρήγορα το κόμμα σας, η Νίκη, κύριε Νατσιέ, εμένα, που δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος, με αποκλεί από... Όχι. Αλλά... Κοιτάξτε, εμείς έχουμε και όποια σπάζονται τις αρχές και τις αξίες της νίκης, μπορεί να γίνονται εκτάσεις στο κόμμα μας. Γιατί δεν είναι μόνο η πίστη, είναι η φιλοπατρία, είναι η εργατικότητα, είναι η εντιμότητα, είναι η αξιοπρέπεια, είναι ο ακυλίδωτος βίος, όσο μπορεί ο καθένας, έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα, αν έρθει ένας άνθρωπος, εμείς δεν βάζουμε μέτρο και τα λοιπά για να του μετρήσουμε πόσο πιστεύει, πώς. Να είναι ένας άνθρωπος έντιμος και αξιοπρεπής. Ο έντιμος, αξιοπρεπής και φιλότιμος, χωρίς το ξέρει, είναι και χριστιανός ορθόδοξος. Αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα στη νίκη, ή μάλλον να το θέσω εγώ διαφορετικά, πού τοποθετείτε πολιτικά λοιπόν η νίκη ως κίνημα στον πολιτικό χάρτη? Δεξιά, δεξιότερα, ναι. Μισό λεπτό, κέντρο, αριστερά, αριστερότερα? Έχω ακούσει που έχετε πει σε κάποιες από τις συνεντεύξεις σας ότι αυτό είναι ένα δημιούργημα μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αυτή η πολιτική γεωγραφία. Επειδή όμως ζούμε σε ένα περιβάλλον με αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και στη χώρα μας προεδρευωμένη δημοκρατία, για να καταλαβαινόμαστε περισσότερο, ο κόσμος έτσι το αντιλαμβάνεται. Πού τοποθετήστε πολιτικά? Συμφωνούμε. Κοιτάξτε, έχω πει και έχει παρεξηγηθεί ότι είμαστε Ρωμνοί, η Ρωμιοσύνη. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τουλός. Πάντα μ' αρέσει να ερανίζουμε, επαναλαμβάνω, γιατί μας ξεντροπιάζουν οι πρόγονοί μας με τα τιμαλφή τους λόγια. Έλεγε ότι να φύγει το ψευτορωμαϊκό, να έρθει το ρωμαϊκό, το ποθούμενο. Τι σημαίνει ρωμαϊκό, τι εννοούσε? Να έρθει η ελευθερία. Ρωμιοσύνη σημαίνει ελευθερία. Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε αυτούς τους όρους δεξιά και αριστερά, οι οποίοι είναι διχαστικοί. Η διχόνοια που κρατάει ένα σκύπτρο εδωλερή, καθένα παρακαλάει, πάρ το λέγοντα και εσύ, που έλεγε ο εθνικός ποιητής, δεν δεχόμαστε αυτούς τους όρους. Είναι δικαίωμά μας να μην δεχόμαστε τα δεξιά και αριστερά, ακροδεξιά και ακροαριστερά, γιατί αυτά μας έχουν. Μάλιστα. Άρα τι εκφράζεται? Θέλετε. Θέλετε όλους τους Έλληνες, ενωτικό. Μισό λεπτό. Ένα ενωτικό πρόταγμα, όλοι οι Έλληνες. Ωραία. Ωραία. Αλλά θα σας πει κάποιος. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πει όμως κάποιος. Με κάποιους θα πρέπει να είστε και με κάποιους θα πρέπει να αφήσετε. Κάποια συμφέροντα θα πρέπει να θίξετε και κάποια συμφέροντα θα πρέπει να στηριχτούν πάνω σας. Πώς γίνεται να είστε με όλους? Δηλαδή θα είστε και με αυτόν που
να το πω έτσι όπως το είπατε εσείς, από μιζά τον ιδρώτα των πολλών, θα είστε και με αυτόν και με τους πολλούς. Κάποιον θα πάτε και με κάποιον θα αφήσετε. Με συγχωρείτε τώρα, αυτό που λέτε, βέβαια, το ερώτημά σας. Είμαστε με το λαό. Με αυτούς που απομιζούν θα είμαστε. Νομίζω είμαστε σαφεί αυτά τα πράγματα. Εννοείται, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι είναι καταστροφής του λαού μας, δεν χρειάζεται να έχεις πρέπει αυτοί να όμως, κομματική ταβέλα. Αυτούς που χαρακτηρίζεται. Όχι, δεν λέω αυτό. Μην τοποθετηθείτε έτσι. Άλλο ρωτώ. Και αυτοί όμως που απομιζούν, Έλληνες είναι. Μέσα σε αυτό είναι. Τους διαχωρίζετε. Πώς. Δηλαδή... Αυτοί που απομιζούν, αγαπητέ μου, θα πω αυτό που λέω. Ο Παδιαμάντης δεν είναι Έλληνες, είναι Γρεκίλη της σήμερον. Μάλιστα. Αν κάποιος αδικεί το λαό, δεν είναι Έλληνας. Έλληνας είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται στους Έλληνες με ευγένεια. Αυτός ο οποίος ποδοπατεί τον Έλληνα, με συγχωρείτε, δεν είναι Έλληνας. Πείτε μου κάτι. Στην κοινωνία, ρωτάει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, κύριε Νατσιέ, δεν υπάρχουν συμφέροντα, δεν εκπροσωπούνται συμφέροντα. Εσείς θα τα υπερκεράσετε και θα τα ενοποιήσετε? Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί, ποια συμφέροντα εννοεί. Νομίζω απάντησα σε την ερώτηση. Κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά. Συμφέροντα. Ό,τι είναι προς όφελος του λαού μας, γιατί οι λαός, επαναλαμβάνω, είμαστε κι εμείς, βεβαίως θα τα υπερασπιστούμε. Ό,τι είναι εναντίον του λαού μας, θα τα πολεμήσουμε. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Οι θεσμοί, κύριε Νατσιέ, πανάρχε ή όχι, μπορούν και πρέπει να κρίνονται και θα κρίνονται από τον άνθρωπο. Η Εκκλησία, κατά τη γνώμη μου, είναι συνδεδεμένη και με οικονομικούς όρους με την ελληνική κοινότητα. Άρα, υπό προϋποθέσεις και η Εκκλησία διαμορφώνει το σύνολο. Κατ' επέκταση, λοιπόν, έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε το οτιδήποτε διαμορφώνει τον τρόπο ζωή μας, είτε έχουμε θεσμική ιδιότητα, είτε όχι. Και να σας θυμίσω ότι μπροστά στην Εκκλησία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος θεσμός. Δεν νομίζω ότι αυτό. Καταρχάς, όταν λέμε Εκκλησία, ίσως μερικοί δεν ξέρουν τι εννοούν. Η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, είναι ο Χριστός και μέλη. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν, αγαπητέ μου, θα έλεγα, λέει κάποιος Άγιος, τι είναι ο Επίσκοπος? Ο δούλος των δούλων του Θεού. Μάλιστα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι διακόνημα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει με ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, με έναν ιερέα, έχει ένα πρόβλημα με ένα δάσκαλο. Εμείς είμαστε 50.000 δάσκαλοι, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη. Δεν θα πούμε, πιάνουμε, θυμάμαι είχα διάβαζα παλιότερα σε κάποιες εφημερίδες ο λεγόμενος κυτρινισμός, έπιαναν ένα δικαστή και έγραφε, ταρπάζουν οι δικαστές. Όπου γενικότης, εκεί επιπολαιώτης. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων κτλ, θα το κρίνουμε έτσι. Από εκεί και πέρα, όχι όμως αυτή η Εκκλησία, η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού με κεφαλή της τον ίδιο τον Χριστό. Εκεί πρέπει να προσέχουμε. Ένα πρόσωπο το οποίο αμαρτάνει, ας το πω με θεολογικούς όρους, βεβαίως, αν και εδώ πάλι αν καταφύγουμε στο Ευαγγέλιο, μιλάει μικρήνατε να μην κρυφτείτε, γιατί μας διέπηκε, μας και η ηθική του Ευαγγελίου, ας το πω έτσι. Άλλος φίλος, ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Κύριε Νατσιέ, έχετε κάποια πρόταση για αλλαγή του πολιτικού συστήματος στη χώρα, διότι σήμερα έχουμε εκλόγιμη μοναρχία? Κοιτάξτε, ένα από τα βασικά μας προτάγματα είναι η πάταξη της κομματοκρατίας. Τι σημαίνει κομματοκρατία? Εδώ θα ερανιστώ, γιατί μου αρέσει ένα στιχούργημα του Κώστα Βάναλη, ο οποίος έλεγε, και θα καταλάβουν οι ακροατές, έλεγε: πέτα την ανθρωπιά σου και από τον αφέντη πιά σου, και άμα σε φτύσει αυτός, θα κάθεσαι σκυφτός και θα έχεις τα μεγαλεία σε σάπια πολιτεία. Αυτή είναι η κομματοκρατία. Κομματοκρατία είναι να διορίζει εκάστοτε κυβέρνηση, παράδειγμα την ηγεσία της δικαιοσύνης, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ακόμη και υποδιευθυντής ένα σχολείο να γίνει σήμερα, πρέπει να έχεις κομματικά διαπιστευτήρια. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Αυτά θα καταγγείλει η νίκη μέσα στην Ελληνική Βουλή. Νομίζω είναι από τα καρκινώματα, θα έλεγα, της σημερινής ελληνικής πολιτείας. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, θα ήθελα μία απάντηση ξεκάθαρη από τον κύριο Νατσιό, γιατί το τελευταίο διάστημα, και καλά το λέει, μετά τις εκλογές 21ης Μαΐου ακούστηκαν πολλά για την πολιτική κίνηση που εκπροσωπεί. Υπάρχει ρώσικο μαύρο χρήμα πίσω από την κίνηση όπως τον καταγγελούν, και τι απαντά? Έχουμε καλέσει με επίσημο έγγραφο της νίκης, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, τους ελεκτικούς θεσμούς στο κράτος να μας ελέγξουν τα οικονομικά μας. Έτσι. Όλα ανοιχτά που λένε τα χαρτιά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ούτε κόκκινα, ούτε ξανθά, ούτε μελαχρινά γένια από πίσω μας. Δεν υπάρχει ούτε μαύρο, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινο χρήμα. Μας ψήφισαν 172.000 άνθρωποι, 200 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς θα είστε σίγουρος ότι βρίσκονται πολύ φιλότιμοι Έλληνες και Ελληνίδες, που άλλοι από το υστέρημα και άλλοι από το πλεώνασμά τους, το περίσευμά τους, βοηθούν την νίκη.
και υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές που με τις ιδιαίτερες γνώσεις τους βοήθησαν και στα σποτάκια μας και στην προεκλογική μας εκστρατεία. Όλα είναι πεντακάθαρα, όλα αυτά είναι ανυπόστατες μομφές και συκοφαντίες κατά της νίκης. Με τι στόχο, κατά τη γνώμη σας? Να μας αποδομήσουν για να αποτρέψουν την είσοδό μας στη Βουλή. Το πρόβλημά τους δεν είναι αυτά. Αυτά είναι, έπεσε πάνω μας η λάσπη και κύλησε και βγήκαμε πεντακάθαροι. Το πρόβλημά τους είναι οι ψήφοι, αγαπητέ μου κύριε Σαχίν. Τους ενδιαφέρουν γιατί ψήφισαν 172.000 την νίκη, δεν ψήφισαν ένα άλλο κόμμα. Όλα προστάγραμμα ψήφων γίνεται, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Όλοι οι πολεμικοί ήταν κατά του προσώπου μου και κατά άλλων προσώπων της νίκης και να μας παρουσιάζουν περίπου ως τέρατα. Μας είπαν σκοταδιστές, μας είπαν και διαβόλους και όπως αναρωτήθηκα ο ίδιος, δηλαδή 35 χρόνια σε μια σχολική αίθουσα έμπαινε ένας διάβολος, λέω. Αυτό είναι και προσβολή και προς το λειτουργήμα του δασκάλου και είναι και προσβολή και για μένα προσωπικά στα 35 γενιές παιδιών στο Κιλκής που τους δίδασκα έτσι με περίσσια αγάπη και με σεβασμό και στα παιδιά και στην οικογένειά τους τα γερά ελληνικά γράμματα όπως αναφέρω. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Αν μπορέσουμε σε λίγο να κλείσουμε. Ναι. Πρέπει να χωρίσουμε. Συγχωρείτε κύριε Σαχίνη. Παρακαλώ, καλό. Δύο ερωτήματα υπάρχουν ακόμη, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Χωρίς καμία διάθεση αιχμής προς τον κύριο Νατσιό. Θα ήθελα όμως μια απάντηση γιατί με ενδιαφέρει η κίνησή του. Γράφτηκε ότι τα γραφεία του κόμματος είναι σε κτίρια που ανήκουν σε μοναστήρι. Ισχύει ναι ή όχι? Όχι, αγαπητέ μου, τα κτίρια στην Αθήνα, παράδειγμα, ανήκει σε έναν ιδιώτη, όπως το ίδιο συμβαίνει και στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν, κύριε Νατσιέ, γιατί στις 25 Ιουνίου καλείται τον πολίτη να επιλέξει τη νίκη και τι κατά τη γνώμη σας κρίνεται σε αυτή την κάλπη της 25ης Ιουνίου? Να ξεκινήσουμε το δεύτερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εκλογές και τα διακυβεύματα. Μιλάμε, θυμάστε το βράδυ των εκλογών ο κύριος Γεωργιάδης Πασιχαρής δήλωσε για τους 180 βουλευτές και την αλλαγή του συντάγματος. Θα μπορούσα να παριθμίσω πολύ σοβαρά θέματα τα οποία περιλαμβάνει αυτή η αλλαγή για το καινοτόμο, όπως διαβάσαμε σύνταγμα που είχε εκπονήσει ο κύριος Γεραπετρίτης και μια ομάδα επιστημόνων, το πω έτσι. Και δεύτερον, ψηφίζοντας τη νίκη, εμείς είμαστε, επαναλαμβάνω, άνθρωποι απλοί, γι' αυτό και μας πολέμησαν, απροσκύνητοι. Ο Έλληνας πολίτης θα δει στη Βουλή μια φωνή η οποία θα βγαίνει από τα σπλάνα του και με δυναμισμό, με τιμιότητα, με ευγένεια, με πραότητα. Θέλουμε να δείξουμε και ένα άλλο είδος στην πολιτική. Θα αντιμετωπίσουμε, θα αποκαλύψουμε όλα αυτά τα οποία θα επεργάζεται η μέλουσα κυβέρνηση εις βάρος του λαού μας. Και θέλω να ευχαριστήσω τους 172.000 Έλληνες που μας τίμησαν και ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των Ελλήνων και των Ελληνίδων που θα μας τιμήσουν στις επερχόμενες εκλογές. Κύριε Νατσιέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ ευχαριστώ κύριε Σαχίνη για την πρόσκληση. Να είστε καλά.